I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. 3-6 μήνες πριν. Σαμουήλ, μπορείς να φύγεις. Ξέρεις τον κανόνα. Όταν οδηγείς. Εγώ βάζω το ραδιόφωνο. Δεν οδηγώ ακόμα. 20 λάμδα μηνότια του Κούσαλανη, Τούρκια. Μπορείς να τα κρατήσεις. Όχι, μαμά. Όχι, μαμά. Όλα καλά, γλυκιά μου, πήγαινε. Άδανα, Τούρκια. Καλώς ήλθατε στα Άδανα. Είμαι ο Λανς Μίλλερ. Τζιμ Γκρίρ. Τζακ Ράιαν. Πώς ήταν η πτήση? Δεν ήταν άσχημη. Μπείτε μέσα. Εργάστηκες με τον Νικ Κόνορ. Στο καράτσι. Ναι. Ήταν ο μέντορας μου. Εκπαιδεύτηκα από αυτόν στη Βιέννη. Ναι, ο Νικ είναι το κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσες καλύτερα. Αλλά αυτά τα γλυκίσματα. Φίλε, αλήθεια. Φέρνε ένα κουτί από αυτά. Κάθε μέρα. Και τα γλυκίσματα στη Βιέννη. Είναι σαν μορφή τέχνης. Σωστά. Λοιπόν, πού είμαστε με το στόχο? Έχω ένα ατού. Ο τύπος είναι νοτρία. Στην οικογένεια Ντεμίρ. Έχουν το λαθρεμπόριο. Από το στρατόπεδο. Όχι, εμπόριο σαρκός και ναρκωτικά. Η οικογένεια Τέρζι. Έχει το λαθρεμπόριο. Είναι ξαδέλφια. Ο τύπος μου θα μπορέσει. Να μας δώσει πρόσβαση. Κάνει διάλειμμα για εμάς. Από την πορνεία και τα ναρκωτικά. Πόσο τυχεροί είμαστε. Είναι όλοι κακοί, φίλε. Οι καλοί δεν ξέρουν. Για το λαθρεμπόριο προσφύγων. Από την Τουρκία. Ταξί. Χρειάζεσαι μεταφορικό μέσο. Ναι. Πώς είσαι? Καλά. Μπορώ να σε πάω στη βάση Ινσιρλίκ. Από τον πιο γρήγορο δρόμο. Δεν κλέβω. Έχω ξαναπάει εκεί. Στην πραγματικότητα. Πρέπει να πάω στη Συρία. Αυτό είναι αστείο. Όχι, αυτή είναι μια πόλη. Που ονομάζεται Αλμπάμπ. Είναι περίπου 332 χιλιόμετρα. Από εδώ. Είσαι ISIS. Κανείς δεν θέλει να σε πάει. Στη Συρία. Τι λες τώρα? Νοσοκομείο Ουάσιγκτον Μεμοριάλ. Ουάσιγκτον. Βρήκες την ευκαιρία να κοιτάξεις. Τα δεδομένα που έστειλα. Σκατά. Αποσπάστηκα. Από αυτό τον ιό έμπολα. Έμπολα. Αυτές είναι οι καλλιέργειες. Που έστειλε ο Ντέιβιντ Βανόη. Από τη Λιβερία. Ναι, από τον νέο ασθενή. Που μόλις εμφανίστηκε. Αλλά νομίζω ότι το έχει. Κατηγοριοποίηση λάθος. Κοίτα. Ταιριάζει με το EVD27. Ο οποίος εξαλείφθηκε. Λοιπόν, προφανώς όχι. Και ο Ντέιβιντ δεν θα το ξέρει. Όχι. Και ο ασθενής δεν ταιριάζει. Με την ομάδα επαφών του EVD27. Ή τις επαφές των επαφών. Θα του το πεις. Ναι. Είπε ότι είναι αδύνατο. Μου είπε να το επανελέγξω. Το οποίο έκανα. Λοιπόν, γάμα το Βανόη. Γιατί δεν το τσεκάρεις αυτό? Με τον Σον Ντάνκαν. Και τους Βρετανούς. Ναι, ίσως θα έπρεπε. Ναι. Στείλε τους ένα email. Και μετά πάμε να φύγουμε. Κερνάω απόψε μία κανάτα μαργαρίτες. Και δεν φεύγουμε. Μέχρι να την τελειώσουμε. Ή να γυρίσουμε σπίτι με κάποιον. Τα γενέθλια του Κέβιν. Τα ξέχασες. Τα ξέχασα. Έλα. Εάν κάποια χρειάζεται μια έξοδο. Αυτή είσαι εσύ. Δεν μπορώ. Πρέπει να τελειώσω αυτό. Σωστά. Λοιπόν, αν αλλάξεις γνώμη. Ξέρεις που θα είμαστε. Καλά να περάσεις. Θα το κάνω. Άλλαξε τη μουσική. Βιαστείτε, βιαστείτε. Γρήγορα. Όλοι έξω. Έχετε μόνο 15 λεπτά. Επόμενη στάση είναι η ακτή. Τα μπάνια είναι εκεί. Έλα αγάπη μου. Σάρα. Πήγαινε εδώ. Μπορώ να το κάνω μόνη μου.
Εντάξει, αγάπη μου. Αυτό είναι μόνο για γυναίκες. Φύγε από τη μέση. Τι κάνεις εδώ? Έξω. Ντροπή σου. Βγες έξω. Ελάτε, όλες έξω. Έξω. Βιαστείτε. Βιαστείτε. Ευχαριστώ που βρήκες χρόνο. Να μου απαντήσεις. Έχω αρκετά ενδιαφέροντα νέα. Πήγα κάτω για να δω. Τον Σάμουελ Έντεκε. Τον ασθενή με έμπολα. Που σας στείλαμε. Το εμβόλιο RVSV. Δεν έπιασες αυτόν. Ναι, αυτό θα είχε νόημα. Έχει EVD27 και ο EVD27. Είναι ανθεκτικός σε εμβόλια. Σωστά. Και αν αναρωτιέσαι. Πώς κόλλησε η EVD27. Ενώ δεν βρισκόταν. Σε καμία ομάδα ασθενών. Μπορώ να το απαντήσω και αυτό. Τι συνέβη? Κατά την τελευταία εξάπλωση, ο θείος του Σάμουελ ήταν ο φύλακας. Σε ένα νεκροταφείο της Π. Ο. Ύψιλον. Όπου όλα τα θύματα του EVD27 ήταν θαμμένα. Τότε, πριν από 6 μήνες, εμφανίζονται 2 ξένοι. Προσφέρουν στο θείο του $500. Να τους βοηθήσει. Να ξεθάψουν ένα πτώμα. Ο θείος διστάζει. Αλλά ξέρεις τι είναι. Τα $500 εδώ. Οπότε αναλαμβάνει ο Σάμουελ. Τον αντικαθιστά. Περίμενε, τι εννοεί με το ξένοι. Δεν ξέρω, 2 τύποι. Που ήταν μεσανατολίτες. Χριστέ. Γιατί ήθελαν αυτό το πτώμα. Δεν έχω ιδέα. Απλά επικεντρώνομαι. Στο να το περιορίσω αυτό. Ευχαριστώ, Σον. Λοιπόν, ευχαριστώ που ασχολήθηκες. Τα λέμε αργότερα. Γεια. Επίγον, για άμεση έρευνα. Πιθανή παραβίαση περιορισμού. EVD27 έμπολα. Απλά προσπαθείς να δείχνεις ανέμελος. Σαν να ξέρεις τι κάνεις. Ξέρω τι κάνω. Καλώς. Πες το στο πρόσωπο σου. Πρέπει να περιμένετε. Ακολουθήστε με. Λανς. Τόνι. Αυτοί είναι οι άνδρες. Που σου είπα. Είμαι ο Τόνι. Τζιμ. Αυτός είναι ο Τζακ. Ευχαρίστηση μου. Είστε εντάξει εδώ? Ναι. Πάω έξω. Φωνάξτε αν θέλετε κάτι. Εντάξει. Παρακαλώ. Καθίστε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Νόστιμο. Η γυναίκα που πρέπει να βρούμε. Αυτή και οι κόρες της έμεναν. Σε στρατόπεδο έξω από τη Χάσα. Τις φυγάδευσαν χτες τη νύχτα. Πρέπει να μάθουμε. Πού είναι τώρα? Ο φίλος σου είναι όλο δουλειές. Ναι, ξέρω τους ανθρώπους. Που κάνουν το λαφρεμπόριο. Έξω από τα στρατόπεδα. Γνωρίζουν πολλές νέες γυναίκες. Μερικές έρχονται. Να δουλέψουν για μένα. Να κερδίσουν χρήματα. Για το μέλλον τους. Φυσικά, θα σε πληρώσουμε. Για τις πληροφορίες. Οι λαθρέμποροι τις μεταφέρουν. Στην ακτή. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο. Από πριν μερικά χρόνια. Τα περισσότερα σκάφη γυρίζουν πίσω. Πρέπει να πάνε πολύ μακρύτερα. Μερικοί πηγαίνουν στην Αλβανία. Τη Βόρεια Ιταλία, την Κροατία. Είναι δύσκολο ταξίδι, εγώ. Πού? Από πού φεύγουν? Από την ακτή. Δεν είναι είσοδος κρουαζιερόπλοιου. Φίλε μου. Αλλάζει κάθε 2 εβδομάδες. Πρέπει να αποφύγουν την αστυνομία. Ή να τους πληρώσουν. Που δεν είναι φθηνό. Πού είναι τώρα? Σήμερα. Μπορώ να τηλεφωνήσω. Θα σου δώσω 10.000 τώρα. Και 10.000. Όταν εντοπίσουμε τη γυναίκα. 25.000 τώρα. 25.000 όταν βρεις τη γυναίκα. 15.000 τώρα. Και 20.000 όταν πάρουμε τη γυναίκα. Δώσε μου 1 λεπτό. Τότε, πάμε. Παίρνουμε τα δικά σας φορτηγά. Έχετε πάντα τα καλύτερα φορτηγά. Πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος. Να το κάνουμε αυτό. Σάντι, Πίμποντι.
Όπως, το να πάμε στην τουρκική αστυνομία. Ναι. Είμαστε δύο Αμερικανοί. Αξιωματικοί πληροφοριών. Από τη CIA. Αναρωτιόμασταν αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Να βρούμε μια γυναίκα που πιάστηκε σε μια παράνομη επιχείρηση λαθρεμπορίου. Ξέρετε, αυτές που πληρώνεστε για να αγνοείτε. Και, ναι, πρέπει να τη βρούμε σήμερα. Πριν μπει σε μια βάρκα. Ίσως δεν συμβαίνει έτσι. Και ίσως μπορούμε να βρούμε ένα μονόκερο και ένα ουράνιο τόξο. Τώρα, απλά ακολούθα. Κοίτα και μάθαινε. Εντάξει. Παρατηρείς τους ISIS. Όλοι οδηγούν το γιώτα. Όπως αυτό. Παίρνουν ακόμα και άλλους τύπους φορτηγών. Τα κλέβουν, τα πουλάνε και αγοράζουν το γιώτα. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις ένα υπέροχο προϊόν. Βγάζεις λεφτά και από τις δύο πλευρές. Ναι, τα φορτηγά τους είναι χειρότερα. Έχουμε πολύ ωραιότερα μοντέλα. Ναι, μπορεί. Αλλά πλήρωσες επίσης 10 φορές περισσότερο. Ναι. Αμερική. Λατρεύω την Αμερική. Από πού είσαι? Σινσινάτι. Είναι μια πόλη. Και εσύ, φίλε μου, από πού είσαι? Μην ανησυχείς για το από πού είμαι. Δεν με συμπαθείς. Νομίζεις ότι εσύ είσαι ο καλός. Εγώ είμαι ο κακός. Ίσως έχεις δίκιο. Αλλά ίσως, αν γεννιόμουν σε μια ωραία πόλη στην Αμερική, όπως το Σινσινάτι, θα μπορούσα και εγώ να είμαι ο καλός. Η γεωγραφία είναι πεπρωμένο. Φίλε μου, ο κόσμος είναι ο Κλίβανος. Εμείς είμαστε ο πυλός. Άσε να το γράψω αυτό. Υπήρξε ένα περιστατικό στη στάση, όπου ανεφοδιάζουν τα φορτηγά προτού πάνε στην ακτή. Μπορεί να έχει εμπλακεί η γυναίκα σου. Θα πρέπει να πάμε εκεί τώρα. Πάμε. Δώστε μου ένα λεπτό. Δεν ξέρω τι νομίζεις ότι κάνεις, αλλά πρέπει να χαλαρώσεις. Χρειαζόμαστε αυτόν τον τύπο. Οπότε κόφτω αυτό. Έχουμε φωτογραφία. Βέβαια. Αυτή και οι κόρες της ήταν εδώ. Ένας άντρας ήρθε και τις ακολούθησε στην τουαλέτα. Η γυναίκα σου του επιτέθηκε. Εκείνη και τα παιδιά της έφυγαν με τα πόδια. Τι εννοείς, του επιτέθηκε? Λέει ότι τον χτύπησε με βράχο στο κεφάλι. Έπεσε στη χέστρα. Αποκλείεται ο Σουλεϊμάν να χρησιμοποιεί ντόπιο για να βρει τη σύζυγο του. Λοιπόν, τι του συνέβη? Του τύπου στη χέστρα. Καθαρίστηκε και πηγαίνει στην ακτή. Σκατά. Έχει μια παράκαμψη που μπορούμε να πάρουμε. Αλλά πρέπει να φύγουμε τώρα. Πριν φύγουν τα σκάφη. Πάμε. Μαμά. Πονάνε τα πόδια μου. Και τα δικά μου, γλύκα. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Να περπατάμε. Μαμά. Είναι κουρασμένη. Πρέπει να φτάσουμε στην ακτή. Πριν σκοτεινιάσει. Σε παρακαλώ. Λίγα χιλιόμετρα έμειναν. Το είπες αυτό ήδη. Πώς το ξέρεις? Όταν φτάσουμε στα σκάφη, τα προβλήματά μας θα έχουν τελειώσει. Εύχομαι ο μπαμπάς να ήταν εδώ. Θα μας κρατούσε ασφαλείς. Ο πατέρας σας. Εγώ μας κρατάω ασφαλείς τώρα. Νομίζετε ότι αυτό είναι σκληρό? Δεν έχετε ιδέα τι είναι σκληρό. Μια μέρα όταν είστε μεγαλύτερες, θα συνειδητοποιήσετε από τι σας έσωσα. Τώρα, ελάτε. Πάμε. Περπατήστε. Ορκίζομαι, αυτή η πύλη είναι νέα. Υπάρχει άλλος δρόμος. Όχι αν θέλεις να φτάσεις στην ακτή. Πριν από τον άνθρωπο που κυνηγάει τη γυναίκα σου. Μείνετε στο αυτοκίνητο. Θα το φροντίσω αυτό. Ξέρω τον άνθρωπο που κατέχει αυτή τη γη. Ίσως οι φρουροί του χρειάζονται κάποια χρήματα. Αυτό σου φαίνεται λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα.
Απλά μας αρμέγει. Για παραπάνω χρήματα. Ναι. Οπότε, θα τα πληρώσουμε. Τι διάολο συνέβη? Με πυροβόλησαν. Γιατί? Ήθελαν χρήματα. Οπότε γιατί δεν τους πλήρωσες? Προσπαθώ. Δεν έπαιρναν ένα λογικό ποσό. Δεν μπορώ να τους πληρώσω. Παράλογα ποσά. Παράλογα ποσά. Γιατί ακολουθούμε αυτόν τον τύπο. Θέλετε να βρείτε αυτά τα κορίτσια. Με χρειάζεστε. Τον Τόνι. Αλφα, εντάξει, ίσως μπορείτε. Να περιμένετε μερικές εβδομάδες. Μέχρι ότου μία ή δύο από αυτές καταλήξουν στο στάβλο μου. Τζακ. Τζακ. Έλα τώρα, Τζακ. Κόψε τις μαλακίες. Τζακ. Κόψε τις μαλακίες. Τι διάολο κάνεις? Κόφτο. Κόψε τις μαλακίες. Ξέρεις ποιος είμαι? Ο Τόνι Αχμέτ Ντεμίρ. Άκουσε. Δεν είναι αρκετά κακό που είναι βιαστής. Τώρα είναι δολοφόνος. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Άσε να σου το κάνω λιανά. Δεν έχουμε εξουσία εδώ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σε ένα τέτοιο μέρος. Χωρίς έναν ντόπιο. Τη σύζυγο χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η αποστολή μας. Τώρα, βάλ το αυτό. Μέσα στο χοντροκέφαλό σου. Ας κάνουμε. Αυτό που ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Και εσύ. Μπες στο καταραμένο φορτηγό. Και ας το κάνουμε αυτό. Κλειδιά για την πύλη. Έλα. Κλειδιά για την πύλη. Αλμπάμ, Σύρια. Ευχαριστώ. Σκότωσα τον γιο σου. Σκότωσα τον γιο σου. Εγώ. Από εκεί πάνω. Τον ουρανό. Εγώ. Αυτό. Τα αγοραζείς. Τα αγοραζείς. Ναι. 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 Θα ήθελα πολύ να αγοράσω. Όλα τα αυγά σου. Ευχαριστώ. Ο γιος σας. Λυπάμαι. Ελάτε, ελάτε. Σάρα. Ναι, Γιαζίντ. Τις βρήκα σε στρατόπεδο προσφύγων. Σε μια παραλία στην Τουρκία. Τι θέλεις να κάνω? Φέρε τις κόρες μου σπίτι. Και τη γυναίκα σου. Σέιχη. Μην τις αφήσεις να δουν. Ναι, Σέιχη. Γκολ. Ειρήνη μαζί σας. Πρέπει να δω το αφεντικό σου. Γκριρ. Πετάξτε τα όπλα. Τι διάολο συμβαίνει εδώ? Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Πες τους να αφήσουν. Τα όπλα κάτω. Αφήστε τα όπλα σας κάτω. Αφήστε τα όπλα σας κάτω. Ξέρεις με ποιον μπλέκεις? Ξέρεις ποια είναι η οικογένεια μου? Φυσικά. Θέλω αυτή τη γυναίκα. Και τα παιδιά της. Αλλά με έχει ήδη πληρώσει. Δεν μπορώ να αθετήσω το λόγο μου. Θα προσβάλεις την οικογένεια μου. Για μια συμφωνία με έναν ξένο. Μη με γαμάς για ψηλοποσά. Αν φύγω από εδώ. Χωρίς αυτό για το οποίο ήρθα. Δεν θα το ξεχάσω. Θα σου δώσουν τη γυναίκα. Αλλά όχι τα παιδιά. Αποκλείεται. Εντάξει. Τι κάνεις? Καλύτερα να αφήσεις το όπλο σου. Πριν σε πυροβολήσουν. Δεν θα μας βοηθήσει. Αν αφήσουμε να πάρουν τα παιδιά της. Απλά άσε το όπλο σου κάτω. Όχι. Δεν μπορείτε. Βοηθήστε με. Αφήστε τα όπλα σας κάτω. Αφήστε τα όπλα κάτω. Ηρεμήστε. Υπάρχουν μόνο φίλοι εδώ. Μόνο φίλοι. Ελάτε μαζί μας. Θα σας πάμε σε ασφαλές μέρος. Εντάξει. Θα είμαστε εκεί. Μέχρι τότε. Αεροπλάνο μας περιμένει. Στο Ινσιρλίκ. Όλοι στο φορτηγό. Είσαι ο τύπος των οικονομικών. Πλήρωσε τον άνθρωπο. Καλή τύχη με τη γυναίκα. Αντίο, Σινσινάτη. Αεροπορική βάση Ινσιρλίκ. Άδανα, Τούρκια. Πήρα μερικά παιχνίδια. Για εσάς κορίτσια. Εντάξει με αυτό. Ναι. Είναι μια χαρά. Υπέροχα. Θα σας δείξω πώς να παίξετε. Σε πειράζει να μιλήσουμε ιδιαιτέρως? Μιλάς αγγλικά?
Ο θείος μου με δίδαξε. Ήταν οδηγός στη Δαμασκό. Για κάποιους ξένους. Επιχειρηματίες. Παλιά, πριν. Από όλα. Χανίν, πρέπει να σου πω. Σε κανονίσαμε. Για να πετάξεις τη ΣΥΠΑ. Αλλά αν δεν με βοηθήσεις. Εσύ και οι κόρες σου. Δεν μπορείτε να μείνετε. Να βοηθήσω πώς. Πρέπει να μάθω ποια είναι. Τα σχέδια του συζύγου σου. Δεν ξέρω. Άλλαξε. Δεν είχα ιδέα ότι επρόκειτο να κάνει. Όμικρον με τόνο, τι έκανε. Σε πιστεύω. Και αν με βοηθήσεις. Μπορώ να εξασφαλίσω. Ότι κάτι τέτοιο. Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. Δεν ξέρω τα σχέδιά του. Αλλά ξέρεις που είναι. Το μόνο που έχεις να κάνεις. Είναι να δείξεις. Έχεις δίκιο να ανησυχείς. Για τον Σαμίρ. Ξέρω ότι τον άφησες πίσω. Έπρεπε να φύγω. Το ξέρω. Και θα κάνω όμικρον με τόνο, τι μπορώ. Για να τον φέρω πίσω σε σένα. Αλλά πρέπει να μου δείξεις. Πού είναι. Έχω χάσει τα πάντα. Όλα εκτός από αυτά. Το γιο μου. Θέλω το λόγο σου. Ότι θα τον φέρεις πίσω. Υποσχέσου μου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ξέρεις ότι δεν μπορώ. Αλλά είμαι η καλύτερη ευκαιρία. Που έχεις. Αυτό μπορώ να σου υποσχεθώ. Την πήρα. Πήρα τη θέση. Αυτό είναι καλό. Κάτσε κάτω. Θέλεις να μάθεις τι μου συνέβη. Στο καράτσι. Κυνηγούσα ένα ατού. Ο τύπος ήταν υπαρχηγός προσωπικού. Του Πακιστανικού στρατού. Μια τεράστια επιτυχία. Αν μπορούσα να τον πείσω. Άλλαζε το παιχνίδι για την υπηρεσία. Είχα όλα τα σωστά μηνύματα. Τα είχα όλα έτοιμα. Ήξερα ότι είχε χρηματικά προβλήματα. Ένα κακό γάμο, έτσι συναντιόμαστε. Σε ένα τσαγοποτείο. Στο πίσω δωμάτιο. Αλλά, ο τύπος είναι νευρικός σαν γάτα. Και ξαφνικά, στη μέση της κουβέντας, αλλάζει γνώμη. Όχι μόνο δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου. Θέλει να με ρίξει σε μια πακιστανική φυλακή, όπου θα περάσω τα επόμενα 10 χρόνια. Αν δεν βασανιστώ, ή πεθάνω από το ξύλο πρώτα. Έτσι, τον μαχαίρωσα. Βγήκα έξω πριν κανείς το προσέξει. Και πέθανε πάνω στο τραπέζι. 3 μέρες πριν. Από το γάμο της κόρης του. Ο τύπος είχε άλλα 4 παιδιά και μέχρι σήμερα, συνεχίζω να σκέφτομαι. Υπήρχε κάτι άλλο που θα μπορούσα να πω. Δημόσια, οι Πακιστανοί είπαν ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή. Αλλά ιδιαιτέρως, στην κυβέρνησή μας. Ήταν έξαλλη. Όπως και ορισμένα άλλα άτομα. Στον 7ο όροφο. Είχα στοχεύσει πολύ ψηλά. Πήρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Έτσι με έστειλαν πίσω. Στα κεντρικά. Δεν υπάρχει μορφή αυτής της δουλειάς. Που δεν απαιτεί συμβιβασμούς. Όχι εάν θέλεις να κάνεις. Κάτι που έχει σημασία. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τέτοιους συμβιβασμούς. Το ξέρω πως το πιστεύεις. Επειδή μια φορά, πολύ καιρό πριν, πίστευα το ίδιο γαμημένο πράγμα. KARAVTZ